Μία λαμπρή πορεία διαγράφει η νεαρή Σερέα πανελλήνια πρωταθλήτρια αντιπτέρησης Ματίνα Σωτηρίου, με τις διακρίσεις να διαδέχονται η μία την άλλη. Συγκεκριμένα, η αθλήτρια του μπάντμιντον είδε το όνομά της στην πρώτη θέση της λίστας με τη βαθμολογία των κορυφαίων αθλητριών της ευρωπαϊκής κατηγορίας κάτω των 17 ετών. Για τον λόγο αυτό, ο δήμαρχος Σερών Πέτρος Αγγελίδης βράβευσε για μια ακόμη φορά την κυρία Σωτηρίου και τον προπονητή της, κύριο Καντζόγλου. Συγχαρητήρια για την μεγάλη αυτή διάκριση. Μας δίνει μεγάλη χαρά και υπερηφάνεια. Τιμάς την πόλη, τον νομό και μας κάνεις περήφανους όλους. Μπράβο και εύχομαι πάντα επιτυχίες, Άκης. Συγχαρητήρια και στον προπονητή που βγάζει τέτοιους αθλητές. Μπράβο σας. Και ο Δήμος φυσικά στα πλαίσια των δυνατοτήτων του, όπως γνωρίζετε, προσπαθεί να συμπαρασταθεί και να κάνει ό,τι το καλύτερο σε όλους τους συλλόγους και σε όλους τους αθλητές. Μας κάνει υπερήφανος ο Σεραίος το ότι έχουμε μία πρωταθλήτρια με διακρίσεις τόσο σε πανελλήνιο επίπεδο όσο και σε ευρωπαϊκό και δεν είναι δυνατόν τέτοια παιδιά να μην τα βραβεύουμε. Η νεαρή αθλήτρια, όπως ήταν φυσικό, ένιωσε χαρά και ικανοποίηση, ενώ τόνισε πως τέτοιου είδους κινήσεις της δίνουν δύναμη να συνεχίσει. Ήταν κάτι πάρα πολύ ωραίο για μένα. Μου δίνει κίνητρο να συνεχίσω ακόμα πιο δυνατά και αυτή η πρώτη θέση με κάνει να αισθάνομαι ότι μπορώ να δώσω ακόμα περισσότερα και να αναδείξω το άθλημα περισσότερο. Πόσα χρόνια ασχολείσαι και αν υπήρχαν δυσκολίες? Ασχολούμαι 6 χρόνια από τετάρτη δημοτικού. Φυσικά υπήρχαν δυσκολίες όσον αφορά τα γήπεδα και οι συνθήκες που κάναμε προπόνηση ήταν αντίξωες. Για μια εξαιρετική περίπτωση έκανε λόγο ο προπονητής Αλέξανδρος Καντζόγλου, με την Ματίνα να έχει διάθεση και πολλή όρεξη για να συνεχίσουν την πορεία των διακρίσεων στο άθλημα της αντιπτέρησης. Είναι μια μεγάλη στιγμή, είμαστε πολύ χαρούμενοι. Η αναγνώριση ενός δρόμου σχεδόν 3 ετών είναι η σημερινή βράβευση, θα έλεγα. Ξεκινήσαμε πριν 3 χρόνια σχεδόν να κυνηγάμε την πανευρωπαϊκή κατάταξη για τα 15 άρια, για το πανευρωπαϊκό, συνεχίσαμε για τα 17 άρια, φτάσαμε πέρσι στο νούμερο 6 και ξεκινήσαμε φέτος με το νούμερο 1. Και είναι κάτι το οποίο για την χώρα μας, για το άθλημά μας είναι ιστορικό, δεν έχει ξαναγίνει. Ωστόσο, η έλλειψη γηπέδου προπόνησης δυσχεραίνει το πρόγραμμα της αθλήτριας και της καλής προετοιμασίας που χρειάζεται για να έχει καλές εμφανίσεις. Τα θέματα μας είναι το γηπεδικό το πρώτο θέμα. Το δεύτερο θέμα, το θεσμικό, είναι ότι σαν παιδί γυμνασίου ηλικίου θα χρειαζόμασταν βοήθεια από την πολιτεία στο θέμα του σχολείου, κάτι το οποίο θα έλυνε ένα καλά δομημένο αθλητικό σχολείο. Και τρίτον, το οικονομικό, όπου για να ακολουθήσουμε το πρόγραμμά της θα πρέπει να πηγαίνουμε σχεδόν κάθε μήνα στο εξωτερικό, πράγμα το οποίο είναι αδύνατο να καλυφθεί από μια μέση ελληνική οικογένεια.